Οι ρωσικές ασκήσεις με τη χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων είναι κλιμάκωση και ανεύθυνη συμπεριφορά. Έτσι αντέδρασε ο επίσημος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πίτερ Στάνο, στις οδηγίες του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να πραγματοποιήσει η Ρωσία άσκηση με τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Η ρωσική αντίδραση με τη μορφή στρατιωτικών ασκήσεων επίδειξης με χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων συνδέεται με τα λόγια του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αρνήθηκε να αποκλείσει την πιθανότητα αποστολής γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, καθώς και με τη δήλωση του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών Κάμερον ότι το Κίεβο έχει το δικαίωμα χρήσης των όπλων που λαμβάνει από το Λονδίνο για χτυπήματα κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Προκειμένου να αυξηθεί η ετοιμότητα των μη στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων να εκτελούν μάχημες αποστολές, το Γενικό Επιτελείο έχει ξεκινήσει προετοιμασίες για τη διεξαγωγή ασκήσεων με πυραυλικούς σχηματισμούς της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, αναφέρει το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Σκοπός της άσκησης είναι η διατήρηση της ετοιμότητας του προσωπικού και του εξοπλισμού των μονάδων για τη μαχητική χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων για να ανταποκριθεί και να διασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία του κράτους, αναφέρεται σχετικά.